γιορτινά της φορά η πρωτεύουσα με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου να δίνει το ένασμα για τις εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2019. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια από παιδικές χοροδίες και τις χοροδίες του Δήμου Λευκωσίας συνέβαλαν στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Σε εορταστικό κλίμα η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που δειλά-δειλά άρχισαν τις χριστουγεννιάτικες τους αγορές. Τώρα ξεκινήσαμε τα ψώνια μας, σιγά-σιγά θα τα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε βγει για βόλτα για χριστουγεννιάτικες αγορές. Φυσικά. Ρούχα, παπούτσια και έχουν μείνει τα ηλεκτρονικά. Δώρα. Ακόμα. Έχω πάρει ένα σακάκι, ένα ρολόι και γυαλιά. Με χαρούμενη και χριστουγεννιάτικη διάθεση, μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τόσο τη βόλτα τους στα εμπορικά σημεία του νησιού, όσο και τα ψώνια τους για τους ίδιους ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που είναι μέσα στο προϋπολογισμό τους για τις εορτές. Πουκάμισα, μπουφάν, παπούτσια. Είναι μέσα στο προγραμματισμό το Χριστουγέννων. Ναι, βέβαια. Θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ρούχα κυρίως, παπούτσια, κανένα δώρο για την οικογένεια. Είναι και κάποιοι όμως που περιμένουν ένα αγωνιωδώς τον 13ο μισθό προκειμένου να βγάλουν τα έξοδα των εορτών, αφού αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται οικονομικά. Έχει πάρα πολλά λεφτά, δεν έχει όμως. Μπορεί το αγοραστικό ενδιαφέρον να έχει αρχίσει εν ώψη των Χριστουγέννων, ωστόσο οι καταστηματάρχες δηλώνουν μη ικανοποιημένοι μέχρι τώρα από την κίνηση στα μαγαζιά τους. Έχει αρχίσει ήδη ο κόσμος και ψωνίζει. Αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω για τις γιορτές. Κανονικά έπρεπε να αρχίσει η κίνηση να ανεβαζεί, αλλά ακόμα είναι ησυχία. Περιμένουμε, ίσως. Πάντως κάθε χρόνο και λιγότερα. Οι 16 μέρες που έχουν απομείνει μέχρι και τα Χριστούγεννα αναμένεται να κορυφώσουν με κάποιο τρόπο την αγοραστική κίνηση, με τον 13ο μισθό να είναι καθοδόν.